τρίτη συνεχόμενη νίκη κόντρα στον ίδιο αντίπαλο μέσα σε λίγες μέρες. Γενικότερα πολλά παιχνίδια, δύσκολα παιχνίδια και πολλές νίκες. Τι έχει αλλάξει και πώς το βγαίνει. Primero, felicitaciones a todos los jugadores. Κατά πρώτο λόγο, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Están trabajando muy bien. Διότι desde el comienzo están trabajando muy bien. Δουλεύουν πάρα πολύ καλά και δουλεύουν πάρα πολύ καλά από την αρχή. Tenemos un buen vestuario también. Έχουμε έτσι πάρα πολύ καλά και δεμένα αποδυτήρια. Que el equipo tiene carácter, está mostrando en cada partido que es una final. Και θεωρώ πως η ομάδα έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά και δείχνει μεγάλο χαρακτήρα, ειδικά τώρα που πλέον έχουμε μπει σε φάση συνεχόμενων derby. Y ahora lo que queda es seguir trabajando el próximo partido y no hay misterio, trabajo, trabajo y más trabajo. Και αυτό που μας μένει τώρα είναι να συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά, κοιτάζοντας πλέον το επόμενο ντέρμπι το οποίο έχουμε μπροστά μας. Διότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν καθόλου κανένα μυστήριο. Το μυστικό είναι μόνο δουλειά, δουλειά και ακόμα περισσότερη δουλειά. Πόση βενζίνη έχει μείνει ακόμα σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που όπως και σήμερα είδαμε τα δίνουν όλα 90 λεπτά. Sí, no fácil. Como vino el año con la pandemia, algunos jugadores no hizo pretemporada. Es todo completo. Partidos miércoles, domingo, todos los equipos sienten el cansancio a lo último. Σίγουρα, εύκολο δεν είναι. Μιλάμε για μια πάρα πολύ πολύπλοκη κατάσταση που έγινε ακόμα χειρότερη λόγω της πανδημίας, λόγω της λοιπούς προετοιμασίας. Κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν συμμετείχαν καν σε αυτή την προετοιμασία. Είναι μια δύσκολη κατάσταση την οποία προσπαθούμε να διαχειριστούμε, κυρίως τώρα που πλέον έχουμε συνεχόμενα ντέρμπι και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Είναι μια κατάσταση που τους έχει επηρεάσει όλους. Και το importante que el equipo pasó un momento malo. Ωστόσο, για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι όταν η ομάδα πέρασε μια έτσι δύσκολη περίοδο, y se recuperó. Κατάφερε και επανήλθε, κατάφερε και σηκώθηκε. Eso es más importante. Ahora estamos fuertes mentalmente. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό και πλέον είμαστε πάρα πολύ δυνατοί και ψυχολογικά. Ένας από τους ποδοσφαιριστές αυτούς που έχει αναφερθεί και ο προπονητής ονομαστικά σε εκείνον είναι ο Βιρίνια, πρώην συμπαίκτης του. Ένας από τους ποδοσφαιριστές που δεν έχει ξεκουραστεί δευτερόλεπτο τα τελευταία μάτς. Είναι ο μεγαλύτερος ηλικία και όμως αντέχει και κάνει σήμερα ένα πολύ καλό παιχνίδι. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο. Βιρίνια, capitán del equipo, hace años que está acá. Ο Βιρίνια είναι ένας πραγματικός αρχηγός της ομάδας. Πολλά χρόνια πλέον βρίσκεται εδώ πέρα. Cuando llegó acá, el equipo era así, gordito. Όταν έφτασε εδώ πέρα ήταν λίγο παχουλός. No sabíamos si era jugador o el frontista. Δεν ξέραμε αν ήταν ποδοσφαιριστής ή φροντιστής. Αλλά ha trabajado mucho, es una persona de χαμηλό τόνο. Αλλά έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, ένας ποδοσφαιριστής όπως είπε ο coach πολύ χαμηλών τόνων. Siempre escuchó a los más grandes, siempre trabajó fuerte. Πάντα άκουγε τους μεγαλύτερους και αυτούς που είχαν να του δώσουν κάτι, πάντα δούλευε πάρα πολύ σκληρά. Ahora con la edad que tiene sigue trabajando igual, ayuda a los que vienen desde abajo, a los más chicos. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται τώρα ακόμα και σε αυτήν την ηλικία που έχει συνεχίζει να δουλεύει ακόμα σκληρότερα θα έλεγα, βοηθάει πάρα πολύ και τους νεότερους ποδοσφαιριστές που έχουμε. Es muy importante para el club, para los jugadores, para el equipo, para todo. Είναι λοιπόν μια φιγούρα έτσι πάρα πολύ σημαντική για όλους, για τα αποδυτήρια, για τους συμπαίκτες του, για τον σύλλογο, για τους πάντες. Είναι και ένας βοηθός μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Es también un ayudante dentro de la cancha. Sí, importante tener jugadores que entienden lo que uno quiere hacer. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να προπονητή να έχει ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο οι οποίοι καταλαβαίνουν αυτό το οποίο θέλει να κάνει. No solo Virginia, hay varios jugadores que entienden y lo transmiten a los demás jugadores. Και αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε μόνο για τον Βερίνη, μιλάω και για άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι καταφέρουν και έχουν αυτή την ικανότητα να μεταδώσουν στους υπόλοιπους αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Es muy importante, fundamental. Για μένα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και ένα σχόλιο για έναν ποδοσφαιριστή που δεν αγωνίστηκε σήμερα, τον Μιχάη, επέστρεψε στην αποστολή για πρώτη φορά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πάρα πολύ χαρούμενοι για την επιστροφή του. Ήταν πάρα πολύ κοντά και στο να παίξει κιόλας. Θέλαμε να τα δώσουμε κάποια λεπτά, για λίγο δεν μπήκε. Δουλεύει έτσι με πάρα πολύ μεγάλη όρεξη και δίψα. Και είναι importante, más allá de tener lesiones. Está muy fuerte psicológicamente y quiere ayudar al equipo. Και το σημαντικότερο τώρα είναι να αφήσει πίσω τον τραυματισμό που τον κράτησε πάρα πολύ πίσω, να είναι δυνατός ψυχολογικά, πνευματικά, να είναι μαζί με την ομάδα και σίγουρα θα πάρει και αυτός την ευκαιρία του. Το γεγονός ότι η Ευρώπη κλείδωσε και μαθηματικά δίνει καλύτερη δυνατότητα διαχείρισης του ρόστερ εν ώψη του τελικού και καλύτερη προετοιμασία. Acá en este equipo en el pago cada día es προετοιμασία. Νομίζω ότι σε αυτή την ομάδα κάθε μέρα είναι προετοιμασία για τελικό. Και cada domingo es exetasis. Γιατί κάθε Κυριακή έχουμε εξετάσεις. Tenemos que ir βήμα-βήμα, partido-partido. Οπότε entrenamiento, εμείς πηγαίνουμε προπόνηση με την προπόνηση, αγώνα με τον αγώνα,
και βλέπουμε κάθε αγώνα στο τελικό. Με ηλουσιόνι, con gana y con fe. Με πάρα πολύ μεγάλη έτσι, πίστη, εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας. Τι άλλο και... Ηλουσιόν. Ναι, με πάρα πολύ έτσι, όρεξη. Η δύναμη. Και δύναμη. Την Κυριακή είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, είναι και μια ευκαιρία να τελειώσει και η δεύτερη θέση. Cada partido una oportunidad para todos nosotros. Κάθε παιχνίδι είναι για μας ευκαιρία. Lo enfrentaremos como tiene que ser un derbi. Θα το αντιμετωπίσουμε ως ένα πραγματικό derbi, όπως είναι. Con gana, con fuerza. Με πάρα πολύ μεγάλη διάθεση και δίψα, δύναμη. Pero ahora hay que descansar esto un par de días. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι η αποκατάσταση των ποδοσφαιριστών.